πλευρά μας. Καταρχάς, δεν έχω καμία τόσο απλά, μια φυγματές θέλω να κάνω. Είναι η πρώτη συνεδρία στο Ελληνικό Συμβουλίο με θέματα έτσι συζήτησης. Και θα ήθελα να πειθώ λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο να βάλω δύο θέματα. Το ένα είναι, κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε σε μια άλλη συνεδρίαση, όταν είστε έτοιμος, ακόμα και σε μια ειδική συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε για το τι παραλάβατε σε όλα τα επίπεδα, και στα θέματα τα οικονομικά και στα θέματα των έργων, έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα, τι μελέτες βρήκατε όριμες, τι έργα έχουν ενταχθεί, αν έχουν υποβληθεί, τι κατάσταση παραλάβατε στους δημόσιους χώρους και φυσικά και στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Νομίζω ότι στο ανώτερο όργανο του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή ενημέρωση ουσιαστικά, μακριά από καφενεία και πεζοδρόμια όπως γινόταν παλιότερα, για να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Σύμβουλη την εκκίνηση ουσιαστικά της νέας δημοτικής περιόδου. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ταυτόχρονα, θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε το σχέδιο της πενταετίας σας. Ιεραρχώντας τις ανάγκες και τα πράγματα, τι θα είναι αυτό που στο τέλος τετραετίας θα πετύχουμε ως Δήμος, να το συζητήσουμε και φυσικά να ακούσετε και τις δικές μας απόψεις όλων των παρατάξεων. Αν θέλετε, τα λαμβάνετε υπόψη, αν θέλετε, διαμορφώνετε αυτή τη στρατηγική, τέλος πάντων, και το σχεδιασμό που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει ο Δήμος μπροστά και να ξεφύγουμε από τη στασιμότητα την οποία βρισκόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, χρειάζεται σχέδιο πειραχημένο πάνω στις βασικές ανάγκες του Δήμου μας. Πράγματι, η μάχη που θα δώσετε και θα δώσουμε με το χρόνο είναι δύσκολη. Έχουμε απέναντι μια κοινωνία η οποία είναι αγαρευτισμένη, είναι καχύποπτη, είναι θυμωμένη, είναι απαιτητική, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, οφείλουμε στην αρχή της τετραετίας να αξιολογήσουμε σωστά τις δυνατότητες που έχει αυτός ο οργανισμός που λέγεται Δήμος, και φυσικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι ώστε να απαντήσετε κι εσείς και εμείς ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, και που φυσικά αυτό θα επιθυμούσε ο κάθε πολίτης του Δήμου μας. Αυτά λοιπόν θα θέλαμε να γίνουν σε μια άλλη συνεδρίαση, όταν είστε έτοιμος, για να μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε όλες οι παρατάξεις, με όλες μας τις δυνάμεις, με τη γνώση μας, με την εμπειρία μας, σε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην επόμενη κρίσιμη περίοδο για το Δήμο μας. Ευχαριστώ.